φτιάχνουμε κάτι μεγάλο. Κάτι πολύ δυνατό, κάτι πολύ γερό, κάτι πολύ καλό για τον ελληνικό λαό, για τους πολλούς. Και όσο περνάει ο χρόνος, τόσο περισσότερο ζούμε την ικανοποίηση να γινόμαστε ο πόλος εισπύρωσης όλων των προοδευτικών πολιτών, αυτών που θέλουν πραγματικά μια προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα. Η εγγραφή νέων μελών σας ικανοποίησε? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι για μένα προσωπικά, αφού με ρωτάτε, είναι πολύ ικανοποιητικό το ότι βρισκόμαστε σε μια φάση εγγραφής νέων μελών. Ξέρετε, πολλές φορές τα κόμματα λειτουργούν σαν όστρακα που κλείνονται στον εαυτό τους. Εδώ μετά την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Προοδευτική Συμμαχία, έχει ανοίξει τις πόρτες για να έρθει το σύνολο των προοδευτικών πολιτών και ιδίως η νέα γενιά. Η οποία νέα γενιά, πρέπει να σας πω, έχει δείξει την προτίμησή της σε εμάς. Κατά μεγάλη πλειοψηφία ψήφισε τα δικά μας ψηφοδέλτια στις εκλογές 7 Ιουλίου. Και είναι βέβαιο ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό το ρεύμα της νεολαίας υπέρ μας ενισχύεται, αυξάνεται, δυναμώνει. Με αλλαγές και σε τι βαθμό, αν δούμε και τη μετατόπιση κάποιων στελεχών στο δικό σας χώρο? Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων, αν σας πω ότι δεν επηρεάζει, θα σας πω ψέματα. Εκ των πραγμάτων επηρεάζει. Κοιτάξτε, εμάς η επιθυμία μας δεν έχει σχέση, ούτε προσδιορίζεται σε σχέση με το κοινάλ. Εμάς η επιθυμία μας, ο σκοπός μας, ο στόχος μας προσδιορίζεται σε σχέση με την κυβέρνηση. Εμείς έχουμε βασικό πολιτικό και ιδεολογικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Αν θέλετε να σας το πω με άλλα λόγια, οι εκλογές 7 Ιουλίου έκριναν οριστικά και αμετάκλητα ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Προοδευτική Συμμαχία είναι ο βασικός εκφραστής των προοδευτικών πολιτών στη χώρα. Το 32% τα λέει όλα που πήραμε. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε βάλει πλώριο και επιδιώκουμε να πετύχουμε ως στόχο δεν είναι να επιβεβαιώσουμε την κυριαρχία μας εντός του προοδευτικού χώρου, αυτή είναι αδιαφυσβήτητη πια. Αυτό για το οποίο έχουμε βάλει στόχο είναι να επικρατήσουμε έναντι του βασικού μας πολιτικού και εκλογικού και ιδεολογικού αντιπάλου που είναι η Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Και αυτά που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλη αυτή η διαδικασία ανασυγκρότησης και διεύρυνσης, εκεί στοχεύει και αυτό το στόχο είμαι απολύτως βέβαιος ότι στο τέλος θα πετύχουμε, στο τέλος αυτής της πορείας.